Στη μνήμη της Κατίνας Παξινού για τα 13 χρόνια από το θάνατό της είναι αφιερωμένη η ταινία «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» που θα δείτε τώρα. Ιερό τέρας της σκηνής με ισχυρό χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα, η Κατίνα Παξινού σφράγισε με την ερμηνεία της τις μεγάλες μορφές του παγκόσμιου θεάτρου. Ο Αλέξης Μινωτής, που υπήρξε σύντροφός της στη ζωή και την τέχνη, είπε: «Η Κατίνα Παξινού είναι ηθοποιός της ψυχής. Δεν υποκρίνονταν. Δεν έκανε εξωτερικές μιμήσεις. Δεν έκανε αυτή ερμηνείες. Έπλαθε ολοζώντανες ποιητικές μορφές». Μια τέτοια ποιητική μορφή έπλασε και στο ρόλο της Κρίστιν Μάνον, που θα απολαύσουμε σε λίγο, και για τον οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Κοκτό του Φεστιβάλ Μπιαρίτς το 1949. Η δανική ερμηνεύτρια των ηρωίδων του Ονίλ έπαιξε 4 έργα του στη σκηνή και ένα στην οθόνη. «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» είναι αμερικάνικη ταινία παραγωγής του 1947 σε σκηνοθεσία του Ντάντλι Νίκολς. Παίζουν Κατίνα Παξινού, Ρέιμοντ Μάσεϊ, Μάικλ Ρεντγκρέιβ, Ρόζαλιν Ράσελ, Λέο Γκέν και Κέρκ Ντάγκλας. Ο τιμημένος με Νόμπελ και 3 βραβεία Πούλιτζερ, Αμερικανός συγγραφέας Ευγένιος Ονίλ, έχει μεταφέρει στο έργο του το μύθο των Ατριδών στην Αμερική του 1860 και συγκεκριμένα στην οικογένεια Μάνων.